μπορεί. Μαλάκα, εντάξει, είπαμε να κάνουμε μια δουλειά. Μην μιλάτε. Το 10ο επεισόδιο. Και σήμερα θα συζητήσουμε για τα υποστρώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, κατηγορίες υποστρωμάτων. Κριτήρια επιλογής υποστρωμάτων. Πώς θα χρησιμοποιούμε τα υποστρώματα. Υπέρ και κατά του καθενός. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Γενικότερα η χρήση ενός υποστρώματος είναι να μας μονώνει στο κάτω μέρος του σώματός μας όταν είμαστε με έναν υπνόσακο πάνω. Διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές εποχές, οπότε θέλουμε να επιλέξουμε ένα σωστό υπόστρωμα για να μην έχει μεγάλες απώλειες στο σώμα μας από κάτω. Κριτήρια επιλογής υποστρωμάτων. Λοιπόν, σίγουρα πόσα χρήματα διαθέτουμε. Άρα το budget. Το budget. Όγκος. Όγκος. Και βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν διαφορές στο μεταξύ. Ναι. Μόνωση. Βάρος. Αυτά. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε με την μόνωση mm-hmm. και να πούμε τι είναι ο δείκτης R. Ωραία. Ο δείκτης R ουσιαστικά είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη μόνωση, δηλαδή πόσο καλά θα μονώσει σε ένα υπόστρωμα. Ανάλογα τη θερμοκρασία στην οποία θα επιλέξουμε να κοιμηθούμε. Ακριβώς. Ένας αριθμός είναι ο δείκτης R, mm-hmm. ο οποίος ας πούμε ότι ξεκινάει από το 2 και πηγαίνει μέχρι το 7+. Ωραία. Ένας δείκτης R 2, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το υπόστρωμα ενδείκνεται για χρήση σε περιβάλλον κοντά στους 10 βαθμούς. Ένας δείκτης R από 2 μέχρι και 5,5-6. Το δίνουν τριών εποχών. Τριών εποχών που μιλάμε για θερμοκρασίες από 10 και κάτω μέχρι και 0, άντε και κάποια μείον. Ναι. Και στη συνέχεια δείκτης R από 5,5-6 και πάνω μιλάμε για extreme θερμοκρασίες, δηλαδή μείον 10, μείον 17 και κατεβαίνει. Έτσι. Δηλαδή σε αυτές τις θερμοκρασίες με ένα τέτοιο υπόστρωμα δεν θα έχουμε μεγάλες απώλειες από κάτω και θα κοιμηθούμε σχετικά. Αυτό ακριβώς. Αυτός είναι ο δείκτης R. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα όντως να πούμε τι έχουμε μπροστά μας. Πρώτο και πιο σύνηθες είναι ένα υπόστρωμα τύπου foam, δηλαδή αφρού. Ένα τέτοιο υπόστρωμα έχει πολύ μεγάλο όγκο. Είναι συνήθως πιο βάρη από τα υπόλοιπα. Ναι. Σε αυτό μπορούμε να το βρούμε πολύ πιο φθηνά με έναν πολύ καλό δείκτη R. Και το θετικό που θα λέγαμε ότι έχει είναι ότι είναι πιο ανθεκτικό από τα υπόλοιπα. Σε 2 λεπτά το έχω βγάλει. Είναι πιο ανθεκτικό, δηλαδή δεν μπορεί να τρυπήσει με κάποιο τρόπο. Άρα το χρησιμοποιούμε όπως είναι. Ας το λίγο κάτω. Θα το αφήσω κάτω. Ναι. Επόμενο. Είναι το αυτοφούσκωτο. Το αυτοφούσκωτο λέγεται αυτοφούσκωτο γιατί έχει πόρους. Οι οποίοι πόροι όταν το ανοίξουμε, το βγάλουμε δηλαδή από τη σακούλα, τραβάνε αέρα και φουσκώνει από μόνο του. Φυσικά μπορούμε. Υπάρχει τάπα, άμα θέλουμε να δώσουμε, να το υποστηρίξουμε κι εμείς με έξτρα αέρα. Εκεί που κερδίζει είναι ότι έχει μικρότερο όγκο σε σχέση με, το foam, με τα foam υποστρώματα. Η τιμή του είναι κάπου στη μέση μεταξύ των δύο κατηγοριών. Mm-hmm. Των τριών. Των τριών κατηγοριών, ναι. Και εδώ πέρα υπάρχει ναι μεν ο κίνδυνος να τρυπήσει, να σκάσει, αλλά σίγουρα θα μπορέσει να κοιμηθείς γιατί μόνο ο αφρός που έχει μέσα μία μόνο θα στη δώσει. Αυτό ακριβώς. Και πάμε να δούμε και τα πιο τεχνικά, το οποίο είναι το φουσκωτό. Και είναι για αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς. Mm-hmm. Το φουσκωτό βλέπετε ότι καταλαμβάνει το μικρότερο όγκο από όλα τα υπόλοιπα, όπως επίσης είναι και το πιο ελαφρύ από τα υπόλοιπα. Είναι πιο ακριβά από τα άλλα και επίσης είναι πιο εύκολο να τρυπήσουν συγκριτικά με τα άλλα. Καλή ώρα. Δηλαδή άμα σου τρυπήσει την ώρα που κοιμάσαι, τα λέγαμε. Ναι. Μετά γίνεται πέτσα, καμία θέλει επισκευή, μόνωση. Θέλει επισκευή εκείνη τη στιγμή. Και ουσιαστικά η μόνωση, για να σου παρέχει μόνωση, πρέπει να είναι φουσκωμένο. Άπαξ και χάσει αέρα, τελείωσες. Αυτό ήταν και τη τελευταία κατηγορία. Mm-hmm. Να πούμε εδώ πέρα σχετικά με τον δείκτη R mm-hmm. και την
αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή ποιος αριθμός είναι για ποια θερμοκρασία, ότι το συγκεκριμένο υπόστρωμα έχει δείκτη R4,2 από την εταιρεία, το χαρακτηρίζεται σαν υπόστρωμα τριών εποχών. Παρ' όλα αυτά, εμείς κάνουμε χειμερινό βουνό με αυτό και με το δικό μας setup, χωρίς πρόβλημα. Κοιμόμαστε πάνω στο χιόνι και όντως δεν έχεις απώλειες θερμότητας από κάτω, κοιμάσαι φυσιολογικά. Ναι. Ας πούμε. Αλλά ναι. Οπότε το τι θα επιλέξει ο καθένας έχει να κάνει με τον τύπο εκδρομής που θα σκεφτεί να κάνει, τα χρήματα που θέλει να διαθέσει. Αυτά. Ναι. Οπότε τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Τσαο, τσαο.